προσέγγισα το ΚΚΕ το 2016 μέσα από την παράξη αγωνιστικό μέτωπο στα ελληνικά πετρέλαια. Διότι του συχάθηκα όλου όταν ως θυγκαλιστή στο Προεδρείο του Σωματείου στα ελληνικά πετρέλαια είδα με τα μάτια μου το βρώμικο ρόλο του Προεδρείου και κάποιων άλλων παρατάξεων εναντίον των εργαζομένων. Εκ μέρους των συναδέλφων μου Θέλω να ευχαριστήσω το ΚΚΕ, το αγωνιστικό μέτωπο και όλε τι συνταλιστικέ δυνάμει του για την μεγάλη στήριξη του εργαζόμενου στα ελληνικά πετρέλαια, οι οποίοι δεχόντουσαν λεκτική, βία και σωματική επί 10 χρόνια από μόνιμο εργοδικό. Αλλά η εταιρεία και το σωματείο, ενώ τα ήξεραν όλα, δεν έκαναν τίποτα, αλλά απλά το συγκάλυπταν. Το αγωνιστικό μέτωπο μόλι οι θεκαλιστικέ δυνάμει του ΚΚΕ, μόλι ενημερώθηκε από του εργαζόμενου τι γίνεται, έδωσαν ένα τεράστιο αγώνα για πέντε μήνε. Με δυναμικές παρεμβάσει μέσα και έξω από το εργοστάσιο, στα εργατικά κέντρα, στην υπεθεώρηση εργασία, φτάνοντα στο θέμα μέχρι και τη Βουλή, δίνοντα έτσι ένα τέλο σε αυτά που γινόταν επί δέκα χρόνια με την πρωτόγνωρη απόφαση της εταιρεία της απόλυσης του τραμπούκου εργοδικού, δείχνοντας έτσι τι μπορούν να πετύχουν οι εργαζόμενοι αν εμπιστευτούν το ΚΚΕ και τις συνδεκλαστικές του δυνάμεις. Εμείς οι εργαζόμενοι στα ελληνικά πετρέλαια δεν είμαστε σε όπως μας παρουσιάζουν. Χάνουμε συνεχώς συναδέλφου είτε από καρκίνο λόγω ανθυγινών συνθηκών, είτε από εργατικά ατυχήματα επειδή δεν υπήρχαν μέτρα ασφάλειας. Δουλεύοντας 12 ώρα μέρα, νύχτα και αργίες, με λιγοστό προσωπικό και με εργολαβικούς συναδέλφους που πληρώνονται μόνο με το βασικό μισθό, σε μία εταιρεία με κέρδη 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ το 2022. Τα κέρδη αυτά βγαίνουν από την εκμετάλλευση όλων των εργαζόμενων στα ελληνικά πετρέλαια. Αλλά και από την κλοπή του κράτου στον καθένα μα από τους φόρου σε βενζίνη και πετρέλαιο. Και αντί να είναι είδο πρώτη ανάγκη, τα έκαναν είδη πολυτελεία. Αυτό το άδικο κράτο, τι άδικε κυβερνήσει, το άδικο σύστημα παλεύει το ΚΚΕ να τα αλλάξει. Γι' αυτό θέλω να καλέσω τον κάθε εργαζόμενο και τον κάθε πολίτη να κάνει το βήμα και να πεσευτεί το ΚΚΕ και τις συγκαλιστικές του δυνάμεις. Ευχαριστώ πολύ.